πράγματα που έχω ακούσει και για συμπεριφορές. Εγώ προσωπικά πραγματικά δεν ήθελα να στεναχωρήσω κανέναν. Ίσως αυτό ήταν και μια φορμή να τους μάθουμε περισσότερο και εδώ στην Ελλάδα. Και εγώ, και θέλω να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να λήξει εδώ όλο αυτό, γιατί ειλικρινά. Θέλω να ακούσετε τι άκουσα. Θα σας πω κάτι σοκαριστικό. Σήμερα το πρωί λοιπόν είχα επενεργοποιήσει σχεδόν όλα τα σχόλια από τις φωτογραφίες μου. Μπήκα λοιπόν, έχω ανεβάσει μια φωτογραφία του παππού μου, ο οποίος έχει φύγει ένα μήνα από τη ζωή. Διαβάζοντας αυτά που γράψανε, όχι Έλληνες, φανς του εξωτερικού των παιδιών για τον παππού μου που έχει φύγει από τη ζωή, ειλικρινά μου σηκώθηκε, πώς να το πω, η τρίχα κάγκελο, ανακατεύτηκα και είπα: δεν γίνεται να υπάρχει τέτοιο μίσος και τόσος τόνος. Έχουμε φτιάξει ένα βίντεο από όλα αυτά τα μηνύματα που δέχτηκα, καλά, όχι μόνο εγώ, αλλά θα δείξουμε τα δικά μου και στο Open και συνεργάτες μας, όλοι μας, όλοι μας. Η διοίκηση του καναλιού, δεν υπάρχει αυτό που έχουν ζήσει. Πρωτίστως εσύ, πρωτίστως εσύ. Αλλά πρωτίστως εγώ. Για να καταλάβετε λοιπόν τον βαθμό της, του φανατισμού που σε καμία περίπτωση δεν στηρίζουμε. Στηρίζουμε τους φανς, αλλά όχι τον φανατισμό και τέτοιες ακραίες συμπεριφορές. Δείτε λοιπόν κάποια από τα ελάχιστα, έχω λάβει εκατομμύρια μηνύματα και πώς με απειλούσαν ακόμα, πώς απειλούσαν ακόμα και την ίδια μου τη ζωή. Παρακαλώ. Είσαι πιο άσχημη από μαϊμού. Μία ρατσίστρια πρέπει να σαπίσει στην κόλαση. Ηλίθια αγριά γυναίκα, Κατ Κεν. Τι στο μπ***. Είσαι τόσο άσχημη και μπορείς να είσαι σε ένα τηλεοπτικό σοου. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν τηλεοπτικά σοου. Εννοώ ότι όλοι οι Έλληνες είναι άσχημοι και ομοφοβικοί. Έπρεπε να είχες κάνει την έρευνά σου. Θα μπορούσαμε κυριολεκτικά να βρούμε τρόπο να λήξει η καριέρα σου αν το θέλαμε. Επίσης, αυτές οι γυναίκες βγάζουν πολλά περισσότερα χρήματα από όσα θα βγάλεις σε ολόκληρη τη ζωή σου. Οπότε απλά βούλωσέ το και σταμάτα να είσαι ρατσίστρια. Ένα κομμάτι σ***. Κάποιος να τερματίσει την καριέρα της. Άρρωστη είναι εκείνη και το πάνελ της. Και όλοι εκείνοι που αντί να καταδικάσουν τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και την ομοφοβία την υποστηρίζουν. Έτσι θα πάει μπροστά η Ελλάδα με τέτοιους ανθρώπους. Δεν έχεις αξιοπρέπεια και είσαι ντροπή για την κοινωνία. Μου κάνει εντύπωση ότι είσαι ικανή να συμπεριφέρεσαι λες και τίποτα κακό δεν συνέβη. Αξιολύπητη και χωρίς ντροπή. Ρατσίστρια, άσχημη γυναίκα. Αν ήμουν σε ένα δωμάτιο μαζί σου, με τον Χίτλερ και τον Τραμπ, και είχα δύο σφαίρες και μπορούσα να σκοτώσω μόνο δύο, θα σε πυροβολούσα δύο φορές. Ποιο είναι το φίλο σου, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Νομίζεις πως είσαι πιο όμορφη, Μαρή Πλαστικούρα. Σε μισούμε. Μπορεί να ζητήσετε συγγνώμη δισεκατομμύρια φορές. Οι Extols και οι Wannables και οι Armies δεν θα το ξεχάσουν αυτό ποτέ. Πριν κάνεις κανένα άλλο σχόλιο, κοιτάξου στον καθρέφτη. Βλέπεις ποιος είναι εκεί? Αυτή η άσχημη και ρατσίστρια π***να. Άσχημη. Ρατσίστρια. Να πεθάνω. Γριά, να βγάλω καρκίνο. Στέλνω στους γονείς μου. Οι γονείς μου έχουν πανικοβληθεί. Θα τη σκοτώσουμε. Θα την κόψουμε κομματάκια. Όλα αυτά λοιπόν, εκατομμύρια τέτοια μηνύματα. Θέλω να σου πω όμως κάτι που με συγκίνησε. Με συγκίνησε πάρα πολύ η δικιά σας. Πώς να το πω, επικοινωνία που είχε. Στήριξη, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Και όχι μόνο άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, αλλά ακόμα και φαν τη Έλληνα του συγκροτήματος, βλέποντας όλη αυτή την επίθεση που δέχτηκα, τα έχω ανεβάσει, μου στέλνουν μετά και μου λένε: ζητάμε συγγνώμη για όλο αυτό που έχεις υποστεί. Και εσύ και η οικογένειά σου. Στέλνα και στο φίλο μου μηνύματα, πώς μπορείς και τα έχεις με μια τόσο άσχημη γυναίκα, η οποία από πίσω από την πλάτη σου πηγαίνει με άλλους. Κάτι δηλαδή, είχαν μάθει και τη ζωή μου κάτι. Τι φανατισμός, πόση κακία, πόσο στόνος, πόσο μίσος. Δεν έχω κάνει τίποτα σε κανέναν. Απλά είπα ότι όπως και εγώ στους Κορεάτες δεν αρέσω εξωτερικά και λογικό είμαι να είμαι για εσάς άσχημη και όλοι μας, ακόμα και ωραιότερη Ελληνίδα, γιατί έχουμε διαφορετικά πρότυπα ομορφιάς και ιδανικά. Έτσι και για μένα ένας άντρας Κορεάτης δεν μου αρέσει εξωτερικά στην τελική, κορίτσια μου. Αν άρεσε σε όλες μας ο ίδιος τύπος άντρα, ας βαζόμασταν. Δεν το γενίκευσες, γι' αυτό θα ήθελα, αν έχεις ολοκληρώσει. Βεβαίως.